Αλλάζουμε θέμα. Την επιθυμία του να συνεχιστούν οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα φαίνεται ότι εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν σε συνομιλία του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα το Κάιρο, μετά από ένα διπλωματικό μαραθώνιο, προχώρησε στην αλλαγή των χαρτών για τις θαλάσσιες ζώνες που εκμεταλλευόταν η Άγκυρα για να αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Την άμεση αντίδραση από το Κάιρο και την αλλαγή του επίμαχου χάρτη για τα όρια της ΑΟΣ προκάλεσαν οι διπλωματικές ενέργειες της Αθήνας με αποκορύφωμα την επίσκεψη αστραπή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο. Πλέον, στο καινούριο χάρτη, το οικόπεδο 18 εμφανίζεται να σταματά στο ύψος του 28ου Μεσημβρινού, στα όρια δηλαδή που έχει οριοθετηθεί η ελληνική και η αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα. Ο προηγούμενος έδειχνε το επίμαχο οικόπεδο να εφάπτεται ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού, στα όρια της τουρκικής, σύμφωνα με την Άγκυρα υφαλοκρηπίδας. Το θέμα που δημιουργήθηκε από μια πρόσφατη προκήρυξη οικοπαίδων από την αιγυπτιακή πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα καθαρά τεχνικό θέμα που αφορά την αιγυπτιακή πλευρά. Η ελληνική πλευρά το θεωρεί επί τη βάση των αναρτήσεων της αιγυπτιακής πλευράς ένα θέμα το οποίο κατ' ουσίαν έχει επιληθεί. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι προηγήθηκε τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίση. Τονίστηκε δίχως περιστροφές ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση ή προοπτική για οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Σχετικά δημοσιεύματα που μιλούσαν για προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας χαρακτηρίστηκαν μάλιστα ως παραπληροφόρηση. Αν και η Άγκυρα δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Αθήνας για τις διερευνητικές. Πιστός στην παρελκυστική τακτική του, ο πρόεδρος της Τουρκίας σε συνομιλία που είχε με τον Άγγλο πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον εν ώψη και της πενταμερούς για το Κυπριακό, δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχισή τους. Η Τουρκία, όπως στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, συνεχίζει την επικοδομητική της στάση και παρόλες τις προκλητικές κινήσεις και δηλώσεις της Ελλάδας, με ψύχρωμο τρόπο παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές.